Τι κάνετε? Εντάξει. Αυτό δεν το περιμένατε. Δεν το περιμένατε αυτό. Το περιμένατε. Δεν το περιμένατε με τίποτα όμως. Έλα, έλα, πες τα όλα. Πιανή. Πες τα όλα. Πού είστε, κορίτσια, πού είστε? Πού είστε, ρε, παιδιά? Ρε, δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Έχουμε πάθει στερητικό. Βγήκαμε από την ταβέρνα νηστικές όλη μέρα με ένα τοστ. Τι θα φάτε? Αλλά... Προς το παρόν θα φάμε εσάς, γιατί άμα δεν κάναμε το live, εγώ κάπως νιώθω, δεν... κατιού μου. Γεια σας αγαπημένες μου, γεια σας, μου λείπετε. Έχω πάθει στερητικό σύνδρομο. Αυτό το live πάντως δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Όχι, ποτέ. Δεν μοιάζεται, πιο ωραίο θα είναι. Θα φάμε λίγο ένα μπουτσουνάκι που λέμε και στο χωριό μου, ένα μπουτσουνάκι. Καλλιόπιτο το μπαμπά στο story, τι είπε? Γεια σου Στέλλα, τι κάνετε? Πώς είστε? Τη σκανδαλιά, αχ. Σκάνδαλ είναι μόνο μία. Εγώ είμαι ξυλογιάστρα. Μη μολέστε τα ονόματα. Εμείς πότε θα πάρουμε την ξυλογιάστρα με τα γκλίτερ? Θα... Τι σου λέω εγώ για τα μηνύματα όλη μέρα. Τι δεν είπες μέσα σου? Δεν είπες μέσα σου? Λοιπόν. Πήγαινε μέσα. Κρατάω εγώ λίγο συντροφιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να θέλω υπολογιστή στο ξενοδοχείο. Ήρθαμε για καλό σκοπό, αλλά τώρα δεν έχουμε την ξυλογιάστρα μέσα στο site. Θα την έχουμε όμως σε λίγες ώρες. Θα φάμε, γιατί πρέπει να φάμε, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή. Και θα πάμε στο ξενοδοχείο και θα περάσω την ξυλογιάστρα στο site. Οπότε, εμείς θα πούμε αυτά που θα πούμε. Εσείς που θέλετε την ξυλογιάστρα, θα κάνετε λίγο κράτη, γιατί θα την ανεβάσουμε σήμερα την ξυλογιάστρα. Σε είδα, λέει, να λούζεσαι την γλυτερωτή ξυλογιάστρα. Μην τα λες όλα. Γιατί πρέπει να τους το δείξω κιόλας, δεν πρόκαμα σήμερα. Θα τους δείξω αύριο την ξυλογιάστρα με τον γκλίτερ. Είναι φωτιά και λαύρα, είναι φωτιά και λαμπατίνα. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι, λέει, πολύ θυμωμένη. Όχι Στέλλα, μας αγαπάς, δεν θέλουμε να είσαι θυμωμένη. Τι θα γίνει με εμάς με τις ξυλογιάστρες? Θα βάλουμε την ξυλογιάστρα σε λίγες ώρες. Να φάω, να φάει, να πάμε. Περιμένουμε την ξυλογιάστρα με τον κλειδί. Παιδί, μην το βλέπεις αυτό που σου. Θα τη βάλω, σήμερα θα τη βάλω. Κάνει κρύο. Κάνει ψυχρούλα. Έχει. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια για την ξυλογιάστρα, να κάνω λίγο spoil. Ξυλογιάστρα. Η ξυλογιάστρα, λέω, δεν είναι σαν. Έχει κόσμο. Δεν είναι σαν το Χριστούγεννο της πούδρας. Η ξελογιάστρα έχει άλλη σύσταση και ιδιοσυγκρασία. Τύπου θα κάνουμε πλίτς και άπλωμα και δεν φεύγουν τα... Πώς τα λένε αυτά? Τα στρασάκια. Τα μήκα. Η λάμψη με τίποτα. Ούτε που τρίβεσαι, ούτε που αγκαλιάζεσαι, ούτε που τρίβεται στα ρούχα. Δηλαδή εγώ, τώρα δεν μπορώ να ξενιθώ, γιατί είμαστε έξω. Αλλά αύριο στην έκθεση θα βάλω την ξυλογιάστρα πάνω από το self-tan. Και αυτό που θα δεις, δεν το έχεις ξαναματαδεί μέχρι τώρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Άμα δεν το δεις, άμα δεν το νιώσεις, άμα δεν το μυρίσεις, άμα δεν... Ούτε εγώ δεν το έχω, ε! Εγώ δεν το έχω ακόμα, να ξέρεις. Μαζί σου το πάρω κι εγώ. Εσύ. Να το ξέρεις. Εγώ έπαθα σοκ, λέει, με το scalp massager, σαν να μου κάνουν thai massage. Τα είδατε? Και πού να σας πούμε, τι άλλα μυστικά μας είπανε που κάνουνε με το scalp massager. Το βάζουνε, να το πω, να το πω εδώ. Το βάζουνε και κάνουνε το detox, το scrub, αυτό με τον ενεργό τον άνθρακα και το αμυγδαλέλαιο και το θαλασσινό αλάτι και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Γεια σας! Γεια σας! Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα δύσκολα. Είναι ο σύζυγος. Νόμιζα ότι απλά είδαν ότι κάνουμε live και μας λένε γεια σας και λέω είμαστε διάσημες. Ούτε αυτό δεν μ' άφησες να ζήσω. Συγγνώμη, αλλά το γνώρισε προχθές τον άνθρωπο. Και νόμιζα ότι μας ξέραν. Εντάξει, μας ξέρουνε, μα μας ξέρουνε, γι' αυτό μας χαίρεσαν. Μας ξέρουνε με αυτό προσώπος, δεν μας ξέρουνε από το Instagram. Από εκεί μας έμαθαν όμως, σταμάτα. Γελάει τώρα, τώρα μη γελάς. Εμείς δεν έχουμε fans, πώς το λένε έτσι, στο TikTok. Γελάν. Πήγα να ζήσω κι εγώ μια στιγμή δημοσιότητα στο θάλασσα, η Πινελόπη λέει.
Λοιπόν. Τι? Περιμένω να αλλάξω courier, παιδιά, να γράφετε με ποια courier θέλετε. Δεν ξέρουμε. Ανούλα λέει, μην τα λες αυτά, θα με κάνεις να έρθω αύριο να πάρω τα υπόλοιπα μαζί με τον μπαμπά. Ας έρθει ο ψηλούλης ο Αποστόλης μέσα, να του πω εγώ και δυο λόγια που θέλω από σήμερα και θα δεις. Αυτόγραφα λέει, θα δώσετε σε λίγο. Ποιο είναι η ξελογιάστρα, ψάχνεις και δεν το βρίσκεις. Μάλλον το ψάχνει είναι καινούργια. Όχι, είναι το coconut waterfall. Δεν έχεις καταλάβει. Καλησπέρα, κορίτσια μου όμορφα. Κοίτα, νάτι. Γεια σου, Πενελόπη. Εγώ όταν με χαιρέτησε ο σύζυγός σου, νόμιζα ότι είναι κάποιος που μας παρακολουθεί. Δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Μου είπε δεν πας καλά στο live και θα αποφυγηθεί. Είναι μέσα και περιμένει να κάνουμε ένα τσιν-τσιν. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να δώσουμε κάτι στα κορίτσια. Σήμερα να μου... Τι θα δώσετε κορικό. Δεν θα δώσουμε. Δώστε ρε κορίτσια. Και οι βούρτσες, εντάξει παιδιά. Φαρμακείο Γιαννοπούλου. Είναι μαζί μας απόψε, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Θα δώσουμε. Και θα περιμένετε, εμείς θα δώσουμε λίγο προσοχή, έτσι. Σήμερα θα τη βάλω. Θα πάω στο ξενοδοχείο, χαμός θα γίνει, θα τη βάλω την ξελογιάστρα με λάμψη. Εντάξει. Υπόσχομαι. Εντάξει. Όλα τα άλλα είναι πάνω. Όλα τα άλλα υπάρχουν. Αν και το conditioner και το scalp massager στην έκθεση δεν θα έχουμε. Στην εταιρεία έχουνε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι γίνεται στις αποθήκες τώρα. Δεν έχω καμία εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει. Έχει πολύ λίγα κομμάτια. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω βάλει την ξελογιάστρα. Δεν την έχω περάσει καν μέσα, αλλά θα την περάσω. Don't worry. Εντάξει. Ναι. Τι θα δώσουμε τώρα, τι μου ζητάτε από χτες το βράδυ, εμείς που δεν θα έρθουμε, εμείς από μακριά, εμείς που θέλουμε την ξελογιάστρα με το γκλίτερ, τα αυτιά της έφαγα, βλέπεις. Εντρώμε, είμαστε εδώ. Και είχε και το άγχος όλη μέρα. Ναι, αλλά δεν κάναμε live, θα δώσουμε στα κορίτσια. Ναι, αλλά δεν κάναμε live. Και είμαστε στα. Πάμε λίγο έξω, σε παρακαλώ. Ναι, θα δώσουμε στα κορίτσια. Άμα κάτσουμε να φάμε, ξέρω δεν θα σηκωθούμε μετά. Θα δώσουμε στα κορίτσια. Παιδιά, σας το λέω. Το είπε πάρα πολλές φορές σήμερα. Οπότε τι θα δώσουμε. Τι σας δώσουμε. Ναι, αλλά. Δεν δίνουμε ένα. Δεν δίνουμε δύο. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Όχι, θα Άνα 30. Άνα 30 μείον 30% έκπτωση μέχρι Τρίτη πρωί. Να προλάβετε όλοι και όλες. Και holder δώρο σε κάθε παραγγελία. Holder είναι το δικό σου. Ναι, το έχουμε το δικό μου, ναι. Δεν πειράζει. Και επειδή δεν θα πάμε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και εσείς που δεν μπορείτε να μπείτε και στην έκθεση της Αθήνας, δωρεάν μεταφορικά. Εντάξει. Νομίζω έχουν πάθει σοκ, έχουν λιποθυμήσει και όσοι δεν σας ξέρουν ευκαιρία να σας μάθουν. Αγαπημένοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε και τίποτα για τη Δευτέρα, λέει. Μην αγώνεστε. Θες να τους πω πόσες ξελογιάστρες έχει το πάγκος. Όχι, θέλεις... αυτές στο online έχει όμως. Ανούλα λέει, μετάνιωσε που δεν πήρα και άλλα προϊόντα. Θα έρθεις και αύριο. Συγγνώμη, δηλαδή αύριο δεν θα ξανάρθετε. Αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσουμε. Οριακά κάποια πράγματα κοντεύουν να εξαντληθούν στην έκθεση, οπότε όποιος θέλει αύριο και προλαβαίνει. Και εμείς χαρήκαμε που σας είδαμε και να ξανάρθετε. Κορίτσια, μπράβο σας κορίτσια, μετά από όλη την κούραση μέσα στη ζωντάνια είστε. Πες τι έλεγα όταν χτυπήσαν τα κουδούνια. Θέλει κι άλλο. Εγώ λέω δεν θέλω να φύγω, θέλω κι άλλο. Κατάλαβα λέει, σαν τους ποντικούς θα ψάχνουμε τις αποθήκες. Μας αγαπάει. Λοιπόν, σας αγαπάω πολύ. Όποια κορίτσια θέλουν την ξελογιάστρα περιμένουν λίγες ώρες. Θα ανεβάσουμε στο Scandal Beauty ένα story. Θα στο κάνω story έτσι. Και εγώ μόλις το ανεβάσει. Και αυτά. Κορίτσια λέει μία-μία να πάρουμε όλες. Ναι. Μία-μία θα την πάρουμε. Κάτσε να την πούμε. Έτσι και δεις αυτά που είδανε τα μάτια μου εμένα. Δεν ξέρω αν θα την πάρουν μία-μία ή θα παίρνουν εξάδες, τι να σου πω τώρα, άστο. Και εγώ σε αγαπώ, γι' αυτό ήρθα εδώ. Είσαι θεά, για σένα το λένε αυτό. Δωρεάν μεταφορικά. Άνα 30 και δωράρα pop holder για το κινητό σου και όλα αυτά μέχρι Τρίτη πρωί. Μπράβο ρε, λέει, είστε φοβερές. Τα αφεντικό τρελάθηκε, στο είπα, αλλά με τρόπο. Και εμείς σας ευχαριστούμε, η αγάπη σας, οι αγκαλιές σας. Από άλλο πλανήτη. Αύριο θα σας δω από κοντά, ξελογιάστρες, λέει. Έλα, Μαρία, έλα. Δώσατε κωδικό και ρίξατε το σήμα. Αλήθεια, λες. Δεν μας βλέπεις, δεν μας ακούς. Τζάμπα και η λάμπα. Οριακά, λέει, μου φαίνεται, θα ξανάρθω. Νομίζω ότι θα ξανάρθεις και απλά δεν το ξέρεις.
θα κοιμηθείς τη σκέψη μας απόψενες. Ε, τι λες, θα έρθεις και αύριο. Και εμείς χαρήκαμε. Δεν είχα να φέρνει ο άντρας μου. Καλέ, πήρε ταξί, γιατί δεν την έφερε ο Αποστόλης ο Ψιλούλης. Δεν κολλάμε εκεί. Έχετε μετρό, έχετε λεωφορείο. Λαϊκό προσκύνημα φαντάζομαι έγινε. Όχι, εσύ πες. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Χαμός, χαμός. Για Δευτέρα οριακά χαμός. Θα έχουμε πράγματα, να χαμός. Ξέρετε. Έχει δώσει ανοιχτή πρόσκληση και στις δύο για Βόλο. Εγώ θα έρθω. Δώσαμε κωδικό. Ξαναπέστα λίγο για όσους μπήκαν τώρα, κωδικός παρακαλώ. Κωδικός ανά 30 για μείον 30%. Pop holder για το κινητό, δώρο, με κάθε παραγγελία. Και δωρεάν μεταφορικά, για σας που δεν μπορείτε να έρθείτε, είναι σαν να έχετε έρθει. Ακριβώς. Εγώ θα πω τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ θα πω ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ θα πω ευχαριστώ και στις πολλές πολύ ντροπαλούλες και στις πολύ ησυχούλες που ήρθανε και μου μιλήσανε. Και στις καινούριες παλιές. Και στις καινούριες παλιές. Και στον Αποστόλη, άντε θα πω γεια στον Αποστόλη που δεν έφερε τα κορίτσια. Ο Αποστόλης ο Ψιλούλης ξέρει αυτούς, ξέρει. Τη Δευτέρα θα πάρουμε τα ράφια. Μόνο αυτά θα έχουν μείνει νομίζω. Λοιπόν, σας περιμένουμε και αύριο. Μόλις ανέβει και η ξελογιάστρα, θα στην κάνω story, θα σε ενημερώσω. Όχι, μισό λεπτό. Σας φιλάμε, σας αγαπάμε. Ανά 30, δωρεάν μεταφορικά και δώρο pop holder. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο story. Γεια σας.